Sai. Ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε, ο μαθητής της εβδομάδας έχει το δικαίωμα τρεις από εσάς να τους σώσει από τη διαδικασία της ψηφοφορίας του σπιτιού. Του μείον 4. Και ήρθα εδώ για να μάθω τα καλά τα νέα. Ακούω ποιος είναι ο πρώτος παίκτης. Λοιπόν, ο πρώτος παίκτης που θα σώσω από την ψηφοφορία είναι κάτι που το περιμένετε σίγουρα από μένα. Δεν είναι κάτι που... είναι... η Έλενα. Εγώ τι είχα πει να μην με σώσει. Είναι ένα κορίτσι που γενικά ψηφίζεται στο σπίτι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους την ψηφίζει. Βέβαια, έχουν δείξει τα παιδιά μέχρι τώρα ότι δεν ψηφίζουν τους υποψήφιους. Αλλά γενικά θα ήθελα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Γιατί είναι υποψήφια τώρα και θα ήθελα να συγκεντρωθεί τελείως σε αυτό, να μην έχει το μυαλό της πουθενά αλλού. Mm-hmm. Και να τα πάει καλά στο live και να μείνει. Μάλιστα. Οπότε, πρώτη. Σώζω την Έλενα. Χειροκρότημα θα βάλουμε. Είχα πει στο Σάιον να μην με σώσει. Γιατί δεν πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα είχα πρόβλημα. Λόγω ότι το κομμάτι που έχω διαλέξει μου πάει. Και δεν πιστεύω ότι θα με ψήφιζαν τα παιδιά. Ο δεύτερος παίκτης. Το δεύτερο άτομο που θα σώσω είναι... ένας άνθρωπος ο οποίος στην αρχή είχα ψιλοπαρεξηγήσει, λέω τι τρελό άτομο είναι αυτό. Είναι πολλά πράγματα, εκτός από καλλιτέχνηδα, σχεδιάστρια, προσωπικότητα, είναι και άλλα πολλά πράγματα. Απλά σε αυτό το live το τελευταίο είδα την Πινελόπη, την τραγουδίστρια. Μάλιστα. Και επειδή είναι ένα άτομο που επίσης ψηφίζεται, και θέλω να δείξει και άλλα εδώ πέρα, αυτό που είδα στο προηγούμενο live, γουστάρω να τσώσω για αυτόν τον λόγο. Να είναι και αυτή ήσυχη τώρα, να κάνει τη δουλειά της και να είναι πάλι καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάιον. Ήλπιζα η αλήθεια να το ακούσω το όνομά μου σήμερα. Το άκουσα. Πολύ ευχάριστο. Το τρίτο άτομο η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα. Ήμουν ανάμεσα σε τρία. Mm-hmm. Θα πω τώρα ποιον σώζω. Στα άλλα δύο θα σου το πω μόνοι μας μετά. Πες μας τώρα, μαθαίσαμε και τους τρεις. Μεταξύ ποιων τριών ήταν η σκέψη σου. Ανάμεσα στην Αλεξάνδρα, το Μινά. Και την Μαριάννα. Η Μαριάννα είναι μια κοπέλα που γενικά αυτές τις μέρες δεν ήταν πολύ καλά για προσωπικούς λόγους. Mm-hmm. Αυτό την έκανε να μην πάει καλά και στο τελευταίο live. Και επειδή γενικά την είδα πεσμένη αυτή την εβδομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω να φύγει από εδώ πέρα άμα δεν κάνουμε μαζί συνεργασία. Και επειδή πιστεύω ότι λόγω της φάσης μπορεί να ψηφιστεί για αυτόν τον λόγο. Οπότε θα ήθελα να σώσω την Μαριάννα. Για να ξεκολλήσει λίγο, να δείξει τελείως κάτι αντίθετο από αυτό που έδειξε το τελευταίο live. Cool, άραξε, είσαι safe, δούλεψε και θα τα πας καλά, πιστεύω. Δεν ξέρω, ξαφνιάστηκα πάρα πολύ για την επιλογή του Σάιον. Ξαφνιάστηκα θετικά όμως. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να σώσει και το Στέφανο. Και μου έκανε εντύπωση που έσωσε την Πινελόπη και όχι το Στέφανο. Έλενα, θες να κάνεις ένα σχόλιο πάνω στην απόφαση του συμπαθητή σου. Εγώ... του είχα πει για μένα προσωπικά να πάρω ένα άτομο να μην με ψηφίσει. Γιατί... να μην πει ότι μου δίνει ασυλία. Γιατί τέλος πάντων να μην ψηφιστώ τα παιδιά. Δεν πιστεύω ότι θα ψηφιζόμουν αυτή τη βδομάδα. Γιατί το τραγούδι που έχω διαλέξει το λέω καλά. Και... δεν θα ψήφιζα ένα άτομο που είναι προτινόμενο, πιστεύω. Πινελόπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, να σε καλά. Η αλήθεια είναι ότι το πιστεύω ακριβώς αυτό που λέει, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα, από τη μέρα που πήρα το πάτωμα το τραγούδι, όχι υπερβολικά, σε υπερβολικό βαθμό, αλλά σε όποιες φάσεις του βγαίνε, μου έλεγε και μου μιλούσε για αυτό το τραγούδι και μου έλεγε πόσο πολύ θέλω να το παίξω με το πιάνο, δηλαδή πριν μάθει ότι έχετε αυτό το δικαίωμα. Οπότε πιστεύω ότι είναι 100% αυτό που λέει, είναι αληθινό, είναι αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως για μένα είναι ανάλαφρο, γιατί όλοι ανησυχούμε, ξαναλέω. Πάντα είμαι προετοιμασμένη να πάρω το μείον 4, αλλά παρόλα αυτά φυσικά και δεν είναι μια ωραία συνθήκη. Είδαμε ότι κρίνεται όλο στον πόντο. Το είδαμε. Είναι οριακά. Δεν το πιστεύαμε. Μαριάννα, και εσύ ένα σχόλιο. Βασικά, πρώτα απ' όλα θέλω να του πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα.
για την επιλογή. Γιατί όντως ήταν μια υπερβολικά δύσκολη εβδομάδα για μένα. Παρόλο που κυριολεκτικά δεν έδειξα τίποτα μέχρι που βγήκε όλο πάνω στη σκηνή. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και κάποια από τα παιδιά τα οποία ήρθαν μετά από το μάθημα να μου μιλήσουν, που δεν το περίμενα μάλιστα. Και είναι άτομα τα οποία θέλω πραγματικά να κάτσω να τους ακούσω και να ακούσω τη συμβολή που μου έδωσαν. Κάνω λίγο περισσότερο focus και τον ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Θέλω να πω κάτι. Επειδή εγώ με τη Μαριάννα κάνω πάρα πολύ παρέα, δεν θέλω κανένα παιδί να νομίζει ότι εγώ επηρέασα τον Σάιον. Βασικά ήρθε ο Θέμης και είπε ότι θα γίνει, έρχεται δεύτερο κύμα, κάτι. Κύμα. Ότι δεύτερος τσακωμός, κάτι τέτοιο, αυτό κατάλαβα. Ποιον. Και μπήκα μέσα. Ποιος ποιον όμως. Κάτσε, να το καταλάβεις λίγο. Μπήκα μέσα. Και ακούω ένα άτομο, δεν σου λέω όνομα. Δεν θέλω. Έλα, μωρέ. Και λέει, θα ψηφίσω. Μίλαγε για άτομο, ρε παιδί μου, για κάποια κοπέλα που θέλει να ψηφίσει. Και έδειχνε τον καναπέ εκεί πέρα που κοιμάται η Μαριάννα με τον Στέφανο. Και καλά, ότι δεν έχει αλλάξει η φωνή της, αλλά έχει χάσει κάποια σημεία. Δηλαδή δεν έχει εξελιχθεί εδώ. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν. Πιστεύω για τη Μαριάννα το είπε. Γιατί έδειξε τον καναπέ εκεί, στην Έλληνα. Και είπε αυτό. Εγώ θα μιλήσω πάλι απ' έξω, γιατί δεν είμαι ένας από εσάς. Να μην, σε εισαγωγικά, δίνουμε συμβουλές, γιατί καλός ή κακός ο λόγος μας μπορεί κατά κάποιο τρόπο να επηρεάσει τον οποιοδήποτε συμμαθητή μας βρεθεί σε αυτή τη συγκεκριμένη θέση. Σαν πάνω σε λέω. Εγώ δεν πιστεύω ότι τον επηρεάσα. Γιατί το έχει σκεφτεί από πριν, το έχει πει. Να ζώσει και τη Μαριά. Απλώς πάντα εκφράζω το πώς θα συμπεριφερόμουν εγώ σε μια τέτοια κατάσταση. Εύχομαι και ελπίζω κάτι να αλλάξει προς το καλύτερο. Σας υπόσχομαι πολλές εκπλήξεις εκ μέρους μου. Ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Έχω κατά νου να σας ταρακουνήσω πραγματικά όμως.